Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τώρα την συζήτηση με εκλεκτό πάνελ. Καλησπέριζω τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, πρώην Υπουργό, βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Καλώ ήρθατε, καλησπέρα σα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ που είστε εδώ. Καλησπέριζω τον κύριο Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, το με Καλώς Καλώ ήρθατε, ευχαριστώ που είστε εδώ. Σας ε, καλησπέρα στον κύριο Θόδωρο Μαργαρίτη, μέλο πολιτικού συμβουλίου Πασό Κινήματο Αλλαγή, ε, ιδρυτικό τέλεχο τη κίνηση Ανωτική Αριστερά. Yes. Καλώ ήρθατε κύριε Μαργαρίτη. Καλησπέρα και στον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη, τον υπεύθυνο πολιτικού σχεδιασμού τη Νέα Αριστερά. Καλώ ήρθατε. Καλησπέρα, καλησπέρα. σα, ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση. Ε, εγώ που είστε εδώ, εμεί που είστε εδώ. Ε, λοιπόν, κύριε Θεοχάρη, ξεκινώ με <coughs> εσά. Απ' τη μια, υπάρχουν νούμερα που δείχνουν ότι ε, ε, η χώρα μειώνει με του γρηγορότερου ρυθμού την ανεργία κλπ. Απ' την άλλη, έχουμε τη δεύτερη μεγαλύτερη. Μιλάω για, για τα στοιχεία τη Eurostat. Τώρα ναι, ναι. τα διαβάζετε καλύτερα από μένα, ούτω ή άλλω. Είμαστε η δεύτερη ψηλότερη στην Ευρώπη. Ε, είμαστε η πρώτη στην ανεργία των γυναικών και των νέων. Ε, είναι πολλοί, Είμαστε σχεδόν οι πρώτοι σε όσους χρειάζονται πάνω από το 40% των αποδοχών του για να βάλουν ένα κεραμίδι Είσαι, πάνω από το κεφάλι και... τους και έχει φτάσει στο 11% το ποσοστό όλων όσοι δηλώνουν ότι δεν μπορούν να καλύψουν τις ιατρικές τους ανάγκες. Ναι. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Ε, δεν να... ε, ε, αυτό που δεν πάει καλά είναι ότι είμαστε πολύ μακριά παρόλο που mm. έχουμε καλή πρόοδο, δηλαδή ναι. αυτό που... Ενδεχομένως να μην το συνειδητοποιούμε πάντοτε ότι το καλύτερα και το όχι καλά είναι συμβατά. Δηλαδή μπορεί να πηγαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά να μην είμαστε εκεί που θα θέλαμε να, να είμαστε. Ε, δηλαδή πράγματι έχουμε την υψηλότερη ανεργία γυναικών και, ε, και νέων. Ε, απ' την άλλη έχουμε τη μεγαλύτερη μείωση mm -hmm. της ανεργία γυναικών και ναι. νέων και, και έχουμε σύγκληση σε σχέση με το, το ποσοστό των, ε, των ανδρών. Άρα... Ε, έχουμε έχουμε ακόμα πολύ δρόμο αυτό είναι αυτό είναι δεδομένο mm -hmm. δυστυχώς ακόμη έχουμε και τα βαρύδια του παρελθόντος δηλαδή δεν έχουμε τη δυνατότητα να ασκήσουμε μια απολύτω α το πω ελεύθερη πολιτική που θα είχαμε, για παράδειγμα, αν το χρέο μα ήταν στο 60%. Αυτή τη στιγμή η χώρα μα ακόμα έχει το μεγαλύτερο χρέο στην, στην, Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Υπάρχουν κάποιε χώρε που μα περνάνε, αλλά είναι μεγάλο. Και το βάρο αυτό, παρόλο που μειώνεται με ταχύτα του ρυθμού, ε, ακόμη ασκεί την δική του επιρροή στην, και βάζει του δικού του περιορισμού στην πολιτική. Γι' αυτό. Ε, είδατε και θα δείτε, είμαι σίγουρος και στη ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό, να βάζει τη δημοσιονομική σταθερότητα και το ρεαλισμό mm -hmm. στις όποιε ανακοινώσει στο επίκεντρο του, του, του πνεύματος αυτών που θέλει να μπει και να αποσυνθέσει ε, τον Νικολάο. Ε, αυτό για το οποίο σας εγκαλεί η αντιπολίτευση, τουλάχιστον ε, όσοι και όσες είναι εξ αριστερών σας, είναι ότι εδώ δεν μιλάμε μόνο αν οι πληγές ήταν πολύ βαθιές για να υπουλωθούν, ε, αν φτάνει ο χρόνος ή όχι. Ε, όταν ας πούμε, βλέπουμε ότι αυξάνεται η ψαλίδα ε, μεταξύ των κερδών των επιχειρήσεων και των αυξήσεων των αποδοχών των εργαζομένων. Ε, ή όταν βλέπουμε ότι δεν έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα πια οι κοινωνικές πολιτικές, ότι δεν είναι τόσο επικεντρωμένες στην αντιμετώπιση της φτώχειας, ε, αυτό είναι θέμα ασκούμενης πολιτικής. Δεν είναι απλώς ναι. θέμα αν έχουμε μείνει πολύ πίσω και δεν έχει φτάσει ναι, δεν ο, 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 ο χρόνος. Δεν είμαι σίγουρος ότι συμφωνώ ότι ε, έχουμε ε, λανθασμένη κίνηση, mm. η, η αύξηση των, των περιθωριών κέρδους, που οδηγούσε σε αυτό που λέγαμε στον πληθωρισμό τη απληστία, ναι. σταμάτησε περίπου το πρώτο εξάμεινο του 23 Μα λένε οι μελέτε και θεωρώ ότι και οι πολιτικέ τη κυβέρνηση συνέβαλαν σε αυτό. Ε, Επίση, έχουμε ενδείξει τουλάχιστον ότι τα τελευταία χρόνια και το βάθο τη στόχια μειώνεται. Αυτό είναι ένα τεχνικό οικονομολογικό όρο, αλλά και, και, και ε, ε, αν θέλετε, το, το επίπεδο τη ε, φτώχεια ε, μειώνεται. Mm. Αλλά έχουμε ακόμα. Την πολύ μειωμένη αποτελεσματικότητα στι επιδοματικέ πολιτικέ. Γι' αυτό και η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει μια ανάλυση συνολικά τη αποτελεσματικότητα των επιδομάτων που δίνονται συνολικά. Και εδώ θα είμαστε να συζητήσουμε όταν τα αποτελέσματα τη ανάλυση αυτή και μετοσιωθούν και σε πολιτικέ προτάσει, για να δούμε αν θα μιλήσουμε όλοι μα με όρου λαϊκισμού ή με όρου εύκολη συζήτηση. Θα, ε, θα μπούμε και θα θέσουμε όλοι μας τον δάκτυλο επί το τύπο των Ήλων, διότι είναι προφανές ότι όταν έχει συγκεκριμένα δημοσιονομικά περιθώρια, mm -hmm. για να κάνεις πιο στοχευμένοι σε αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη και να τους βγάλεις από αυτή την παγίδα φτώχεια που ενδεχομένω έχουν μπει, σημαίνει ότι θα κοπούνε... Θα πάρει πόρου από κάπου αλλού ε, οι οποίοι δεν είναι τόσο αποτελεσματικοί. Εάν εκεί έρθουν όλοι να κα, κατακρίνουν γιατί mm -hmm. κόβουμε αυτού του πόρου για να του δώσουμε ακριβώ πιο στοχευμένα, νομίζω ότι θα φανεί και ο καθένα σε ποια, ε, ποια θέση θέλει να υποστηρίξει. Κύριε Παναγιοτόπουλε, ε, δεν έχουν γίνει και λίγα όμω. Ε, δεν, ε, δεν περνάμε καλύτερα σε σχέση με πριν 6-7 χρόνια, που ήμασταν σχεδόν χρωκοποιημένη χώρα ενώ. Έτσι τα συγκρίνουμε αυτά. Είναι τα μέτρα, δηλαδή. Εγώ ερώτηση κάνω. κάνω. Να... Δεν ξέρω. Λέω. Ε... Υπάρχει ένα θέμα με τι συγκρίσει. Δηλαδή, <coughs> επειδή το κουβεντιάζαμε και πριν με του συναδέλφου, δεν ξέρω αν περιπεί η τιμή ότι μετά τρία μνημόνια ή ο αυγά <coughs> γίνεται για το αν είμαστε καλύτεροι ή χειρότεροι από τη Βουλγαρία. Να σα πω την αλήθεια. Ναι, σωστά. Ε, άκουσα με προσοχή τον κύριο Θεοχάρη για τι θέσει τη κυβέρνηση <coughs> ε, και την ασκούμενη πολιτική. Αλλά είναι απορία άξιο πώς δημιουργήσαμε μηχανισμούς δημιουργίας υπερκερδών εκ του ασφαλούς, όπου συνεχώς αυξάνονται τα κέρδη και τα υπερκέρδη ορισμένων ναι. και το, η αγοραστική δύναμη και το εισόδημα του κοσμάκη μειώθηκε. <coughs> Απορώ δηλαδή. Και λέμε ότι αυτή η πολιτική είναι πετυχημένη. Αυτή οδηγεί απολύτω σε διέξοδα. Πάρτε τα στοιχεία τη Eurostat. Ανικανοποιεί ανάγκε υγεία στην Ελλάδα 11,6. Ενωσιακό μέσο όρο 2,4. Ε, συγγνώμη δηλαδή. Πώ αλλιώ ε, ονομάζουμε τη φτωχοποίηση, Για να το καταλάβω. Δεν είναι μονο άμεση, είναι και έμεση. Από πόσου τρόπου γίνεται. Όταν έχουμε φάρμακα που έχουμε αυξήσει 400, 500 και 600%. Με συγχωρείτε, αυτό δεν συμβάλλει στη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Τι σημαίνει, ε, ευμάρεια ή ευδαιμονία τη κοινωνία οι δαπάνε τη γενική κυβέρνηση για υπηρεσίες υγεία ω ποσοστό του ΑΕΠ είναι 6%. Ενωσιακό μέσο όρο 7,6%. Εάν λοιπόν. Να ξεκινήσω από το σύστημα υγεία και μόνο. Που, γιατί το συζητούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Θεοχάρη, που θα βρεθούν τα λεφτά και τη φορολογία πρέπει να υπάρξει. Ναι. Κατά την ε, κοινή έκφραση και το επιχείρημα τη κυβέρνηση που το λέει και παντού. Λοιπόν, εάν δεν ξεκινήσουμε λοιπόν από την αρχή να προσεγγίσουμε τον ενωσιακό μέσον όρο για τις δαπάνες της υγείας στη σύνταξη του προϋπολογισμού του ελληνικού κράτους δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουμε σύστημα υγείας το οποίο το βλέπετε εδώ να βαίνει μειούμενο οι άμεσες ιδιωτικέ δαπάνες για υπηρεσία υγείας στην Ελλάδα να έρθουν στο 33,5% Ενωσιακό μέσο όρο 14,5% να μην πάω τώρα στα στοιχεία των υπηρετούντων, διότι μειώνεται σταθερά το μόνιμο και τακτικό προσωπικό στο ΕΣΥ, mm. έχουμε μικρή αύξηση του επικουρικού και του εκτάκτου προσωπικού και οδηγούμεθα σε αυτά που οδηγούμεθα καθημερινά Μάλιστα. να λαμβάνουμε εμείς τα προβλήματα του κόσμου ανά τα νοσοκομεία, τις νησιωτικές, τις ορεινές και τις άλλες μειονεκτικές περιοχές, mm. όπως και εσείς τα λαμβάνετε και καθημερινά να φτιάχνουμε επί ποιου. Επί ενός θνησιγενούς εθνικού συστήματος υγείας όπου η κυβέρνηση δεν θέλει καν να το ανατάξει Πού είναι τα 50.000 χειρουργεία που μας λέγανε τα απογευματινά που τάζαν ότι θα μειωθούν οι λίστες ε, αναμονής Καμία λίστα ναι. δεν μειώθηκε, απέναντίες αυξήθηκαν Έχουμε μέχρι σήμερα μόνον 5.000 χειρουργεία και ελαφρά χειρουργεία τα 50 πάνε περίπατο, αλλά είδατε τι θόρυβο έγινε και τι επικοινωνιακή καμπάνια έγινε από την κυβέρνηση αδιαστόματο του Πρωθυπουργού. Δωρεάν 50-60.000 χειρουργία. Θα πληρωθούν από το Ταμείο Ανάκαμψη. Ούτε από το Ταμείο Ανάκαμψη έχουν βρεθεί λεφτά ακόμα να πληρωθούν, ούτε 50.000 έχουμε. Οι λίστε αναμονή μεγαλώνουν καθημερινά και δεν λύσαμε τίποτα απέναντία. Προχωράμε στην οριστική διάλυση του Εθνικού Συστήματο Υγεία. Μάλιστα. Κύριε Μαργαρίτη, τη λέτε. Κύριε Μελιγκόνη, ο, ο κύριος Σιωχάρης και φίλοι μου είναι εξαιρετικά συμπαθής. Ε... είχα την εντύπωση ότι για να τα πει όλα αυτά, ίδρωσε. <laughs> <laughs> Γιατί το λέω αυτό. <laughs> Χαλαρό τον βλέπω. Πάνε". Ναι, χαλάρος εγώ επειδή τον ξέρω, <laughs> ίδρωσε, ίδρωσε. Επειδή είναι και, είναι και φύσης γι' αυτό το λέω. <laughs> δηλαδή με καλή πρόθεση το λέω. Κοιτάξτε, να, να συνηθούμε λίγο για αυτό που, λένε, που λέτε εσείς δημοσιογράφοι μεγάλη εικόνα. Λοιπόν, ειδικά οι δυνάμεις κεντροαριστερά βάλαν πλάτη με κόστος για να γλιτώσουμε τη χρεοκοπία. Α, λέω με αφορμή για την ερώτηση που κάνατε στον κύριο Παναγιωτόπουλο. Μεγάλη πλάτη και με μεγάλο κόστος. Αλλά δεν είπαμε να έρθουμε σε αυτή την κανονικότητα που είχε υποσχεθεί η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκη mm -hmm. μετά τη χρεοκοπία και να έχουμε πάρτι πλούτου. Εδώ θα σας πω ότι έχουμε καθεστώ. χρησιμοποιούμε μια λέξη η οποία μπορεί να φαίνεται ξένη για τη φρασιολογία ενός σοσιαλδημοκράτη. Ομολογώ ότι την πήρα από το βιβλίο του Μπράνκο Μιλάνοβιτ. Mm -hmm. «Καπιταλισμός Χωρί Αντίπαλο. Που είναι ένα σοβοαμερικάνο, σοσιαλφιλελεύθερο mm -hmm. οικονομολόγο. Που μιλάει ότι έχουμε πλουτοκρατία. Μιλάει και για την Ευρώπη, Βασικά, και τι ΗΠΑ. Αλλά εγώ λέω για την Ελλάδα. Έχουμε πλουτοκρατία. Η κανονικότητα που υποσχέθηκε ο κ. Μητσοδάκη είναι πλουτοκρατία. Και μάλιστα θα σα πω και κάτι. Νομίζω ότι πια δεν έχει νόημα η συζήτηση που γίνεται σε πολλά δημοσιογραφικά πάνελ που λέει Πέστε τι προτάσει αντιπολίτευση, τι προτείνει το πασό κίνημα αλλαγή. Εγώ θα σα πω ότι η πρότασή μα είναι να φύγει η κυβέρνηση. Και ότι το κεντρικό ζήτημα που πρέπει να μπει είναι η αναδιανομή εισοδήματο. Έχουμε χοντροκομμένο παιχνίδι υπέρ των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Δηλαδή, ξυπνά το πρωί και πα να πάρει το καράβι για να γυρίσει από τι διακοπέ. Στα ακτοπλοϊκά, κόλπο γκρόσο με τι ακτοπλοϊκέ εταιρείε. Ναι. Πα να ανάψει το κλιματιστικό γιατί έχει ζέστη, κόλπο γκρόσο με την ενέργεια. Θε να πα στο νοσοκομείο, τραγωδία. Τώρα κάνανε προχθέ ερώτηση και ζητάνε τον κύριο Γεωργιάδη οι βουλευτέ του Πασό Κινάλ, διότι αποκαλύφθηκε ότι παίζονται παιχνίδια ΕΟΠΗ mm -hmm. και ιδιωτικών νοσοκομείων. Ναι. Ανεβαίνουν τα ασφαλιστήρια ζωή με πρόσχημα τι δαπάνε των ιδιωτικών νοσοκομείων στα ίδια κομπλό, στα, 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 ίδια κέντρα που συνδέονται οι ασφαλιστικέ εταιρείε με τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Ναι. Θέλετε να πούμε για τα σχολεία. Έχουν καταβάλει σε αυτή την κυβέρνηση τρελή φαιά ουσία για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και ανοίγουν τα δημοτικά με σύντμηση τμήματων. Μπορούμε παιδάκια σαν 40 και 50, όπω είχαμε μετά τον πόλεμο. <coughs> Κατά συνέπεια, η συζήτηση, ποιε είναι οι προτάσει αντιπολίτευση για τη ΔΕΘ, τι πρέπει να γίνει κτλ., Επιτρέψτε να σα πω και την προσωπική μου γνώμη, για μένα, όσο εκφράζω την γνώμη μου δημόσια, αρχίζει και έχει μικρή αξία. Θεωρώ ότι πρέπει να μπει το θέμα τη αναδιανομή εισοδήματο. Πρέπει να μπουν τα ζητήματα ότι να σταματήσει η υποστήριξη τη κυβέρνηση, η μεροληψία η κοινωνική τη υπέρ του πλούτου. Και υποστηρίζω ότι πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να διαμορφωθεί ένα εναλλακτικό προοδευτικό πόλο mm -hmm. για να δώσει τη δυνατότητα. Γιατί αυτή είναι η μόνη απάντηση, στη μόνη ερώτηση και τι θα γίνει, προκειμένου να. Ε, Μα αφήσει χρόνο η κυβέρνηση τη Δημοκρατία, διότι δεν πιστεύω ότι τα στελέχη του Μαξίμου, δεν μιλάω για όλη τη Νέα ναι. Δημοκρατία, ακούνε. Και θα θέλω ένα παράδειγμα και θα κλείσουμε αυτό. Δεν λέω για όλη τη Νέα Δημοκρατία, αλλά για το, το, το ότι είναι κυβέρνηση των λίγων, το ακούσαμε στο Πολεμικό Μουσείο από τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καραμαλή. Ναι. Δεν το ακούσαμε από τον κύριο Βαρουφάκη. Κατά συνέπεια θέλω να πω ότι όταν το Μαξίμου είναι τόσο κλειστό σύστημα για να διεκπαιρεώσει. Αυτό που είπα στην τοποθέτησή μου, το σύστημα τη πλουτοκρατία, αντιλαμβάνεσαι ότι η συζήτηση από ένα σημείο και μετά δεν έχει νόημα. Κύριε Σεκαλαρίδη, τι λέτε. Κοιτάξτε να δείτε. Ε, η ανάπτυξη, η οποία καταγράφεται στου <coughs> μακροοικονομικού δείκτε, πρώτη φορά, τουλάχιστον όσο το θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου να ασχολείται με την πολιτική, έχει τόσο πικρή γεύση. <coughs> τι θέλω να πω με αυτό, ότι από τη μία βλέπουμε του μακροοικονομικού δείκτε να πηγαίνουν σχετικά, σχετικά το τονίζω καλά, την ανεργία να μειώνεται, το ΑΕΠ να αυξάνεται. Την ίδια στιγμή, βλέπουμε ότι η αίσθηση που μένει στην κοινωνία από τη γεύση αυτή τη ανάπτυξη είναι εξαιρετικά πικρή. Είναι κάτι το οποίο το βλέπει ο κόσμο στο πορτοφόλι του, είναι κάτι το οποίο το βιώνει στην καθημερινότητα τη εργασία του, είναι κάτι το οποίο το βλέπει όταν έχει να πληρώσει του λογαριασμού του. Αυτό που έχουμε σήμερα, το καθεστώ στην πραγματικότητα του κυρίου Μητσοτάκη, είναι γιατί είναι ένα καθεστώ το οποίο δεν περιορίζεται μόνο mm -hmm. στον οικονομικό τομέα, αντιθέτω. Ναι. Ε, απλώνει τα πλοκάμια του σε διάφορε πτυχέ τη κοινωνική και τη πολιτική ζωή, τα γνωστά ζητήματα που ξέρουν και οι τηλεθεατέ σα πολύ καλά. Ε, είναι ένα καθεστώ το οποίο λειτουργεί στην πραγματικότητα ω ο προστάτη των ιδιωτικών ολιγοπωλίων. Κάποτε είχαμε κρατικά μονοπόλια σε κρίσιμου τομεί. Σήμερα έχουμε ιδιωτικά ολιγοπόλια κρατικά προστατευμένα, εγγυημένα κέρδη τα οποία αυξάνονται διαρκώ ακόμα και σήμερα. Διαρκώ, τομεί τη ενέργεια, τη ιδιωτική υγεία, των σούπερ μάρκετ, των δηληστηρίων, των τραπεζών, και βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι απλά τροχονόμο αυτών των συμφερόντων, αδυνατώντα να υψώσει το οποιοδήποτε ανάστημα, αδυνατώντα την πραγματικότητα να κάνει κρατική παρέμβαση εκεί που απαιτείται για να μπορέσει mm -hmm. να καταστήλει αυτή την απληστία από την πλευρά του ιδιωτικού τομέα. Mm -hmm. Και βλέπουμε ότι αυτό δυστυχώ δημιουργεί. Ένα συγκοινωνούν δοχείο στην πραγματικότητα με την τσέπη των πολιτών. Αυτά τα κέρδη, τα υπερκέρδη σε αυτού του κρίσιμου τομεί που επαναλαμβάνω είναι κρατικά προστατευμένοι, ναι. φεύγουν από τι τσέπε των πολιτών με αποτέλεσμα να δημιουργείται αυτή η συνθήκη τη ανέχεια. Ταυτόχρονα βλέπουμε, γιατί έχει πάρα πολλέ πτυχέ όλο αυτό το φαινόμενο το οποίο βιώνουμε σήμερα, η πραγματικότητα την οποία βιώνουμε με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Βλέπουμε ότι σε στοχευμένε περιοχέ, για παράδειγμα στην αγορά εργασία, ακολουθούνται πολιτικέ οι οποίε έχουν βγει από τα μάνιουαλ του νεοφιλελευθερισμού τη δεκαετία του 80 και του 90. Ακούω πραγματικά την επιχειρηματολογία η οποία ακολουθείται για την μείωση την πραγματικότητα των mm -hmm. επιδομάτων ανεργία, ότι αυτό θα δώσει κίνητρα περισσότερα στου εργαζόμενου να ψάξουν δουλειά και να μπουν mm -hmm. γρήγορα στην αγορά εργασία. Τη στιγμή που αυτή τη στιγμή η οικονομική ορθοδοξία σήμερα λέει ακριβώ το αντίθετο. Αυξήστε τα επιδόματα ανεργία για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να βρουν καλύτερε δουλειέ και να ανέβει η παραγωγικότητα τη εργασία. Mm -hmm. Αυτό είναι ένα από τα πολλά. Αντίστοιχα, βλέπουμε. Ότι οι Έλληνε εργαζόμενοι και οι Ελληνίδε εργαζόμενε είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι δουλεύουν τι περισσότερε ώρε mm -hmm. στην Ευρώπη. Και αντί να συζητάμε όπω συζητάει όλο ο υπόλοιπο κόσμο για μείωση των ωρών εργασία εξαιτία και τη ανάπτυξη τεχνολογία κ.ο.κ., στην Ελλάδα καθιερώνουμε το εξάωρο και πλέον υπάρχουν συμβάσει εργασία οι οποίε αναγράφουν... Το εξαήμερο, ευχαριστώ οι οποίε έχουν πλέον 60 ώρε εργασία την εβδομάδα. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση δυστυχώ την οποία βιώνουμε και είναι ζητήματα πολιτική βούληση. Βλέπουμε δηλαδή ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη τα πάει πολύ καλά mm -hmm. στου τομεί που θέλει να τα πάει καλά, που είναι η αύξηση τη κερδοφορία των επιχειρήσεων, η διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψη με τρόπο που πάλι αυτέ τι εταιρείε και αυτά τα καρτέλ ευνοεί ο τρόπο με τον οποίο μοιράζεται το χρήμα και έτσι φτιάχνεται ένα παραγωγικό μοντέλο όπου διαρκώ αυξάνονται τα κέρδη, αυτά τα κέρδη κάνουν τον κύκλο του, αν θέλετε, και μέσα από Τα μέσα μαζική ενημέρωση και μέσα από τη διαφήμιση, και φτιάχνεται και ένα πλέγμα mm -hmm. το οποίο κάνει τον πολίτη να νιώθει τελείω απομακρυσμένο από την πραγματικότητα την οποία ζει σήμερα. Εμεί ω Νέα Αριστερά, για να τελειώσω και να ολοκληρώσω, καλούμε αυτού του πολίτε, και εκεί είναι το σημαντικό, είναι η κοινωνική και η λαϊκή κινητοποίηση. Εμεί από μόνοι μα, προφανώ η Νέα Αριστερά και τα υπόλοιπα κόμματα, νομίζω, έτσι όπω έχει περιέλθει η κατάσταση ε, στην πολιτική και στην αντιπολίτευση, θα έλεγα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Οι πολίτε είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να ενεργοποιηθούν, να κινητοποιηθούν. Εμεί, από τη δική μα την πλευρά, κάνουμε κάλεσμα. Είναι το, το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για την πορεία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη το Σάββατο, το απόγευμα, στα εγγένεια τη Διεθνού Έκθεση Θεσσαλονίκη. Προσπαθούμε να συνδεθούμε με την κοινωνία, προσπαθούμε να μιλήσουμε με του πολίτε, να ενεργοποιηθεί η κοινωνία και να πάρει την υπόθεση τη ανατροπή τη κυβέρνηση με στα χέρια τη. Κύριε Θεοχάρη, φαντάζομαι έχετε αρκετά πράγματα στα οποία θα θέλετε. Ναι, είδαμε μία ε, κριτική, ακούσαμε μία κριτική, η οποία νομίζω σε πολλά σημεία συμφωνεί ε, και αυτό που συμφωνεί είναι ότι ε, φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι δεν χρειάζονται κανείς θέσεις, απλώς θέλουμε να φύγει ο Μητσοτάκης για να έρθουμε εμείς και τότε όλα θα γίνουν ε, πολύ καλύτερα. Α, ακούσαμε ε, επίσης, ε, μου θύμισε λίγο την κριτική για τα απογευματινά χειρουργία με το ανέκδοτο με τις ε, ε, Εβραίες που ήταν στο εστιατόριο και παραπονιώθησαν για το χάλια φαγητό και ότι οι μερίδες ήταν πάρα πολύ ε, μικρές, ε, ότι τα απογευματινά χειρουργεία δεν θα πρέπει, σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ένα να γίνει, διότι αποτελούν ιδιωτικοποίηση της υγείας και βέβαια μας κατακρίνει τώρα ότι είναι λίγα, δεν θα πρέπει να είναι πολύ περισσότερα από, από 5.000 ή όσα ε, είναι. Συνεπώς, ε, αυτό, αυτό που... Βλέπω και νομίζω ότι αυτό το έχει καταδικάσει ο ελληνικό λαό είναι είτε μια λογική μηδενισμού, εγώ δεν ήρθα να ωρεοποιήσω σήμερα και να σας πω ότι όλα είναι σωστά. Δεν είναι όλα σωστά. Και γι' αυτό η κυβέρνηση, αν θέλετε και το τελευταίο διάστημα, νομίζω είναι σαφής και η στροφή της προς την καθημερινότητα των πολιτών, ώστε να έρχεται να λύνει συγκεκριμένα και αυτά τα προβλήματα. Όμως είχαμε βαλτωμένα, ε, ε, έργα, σε πάρα πολλέ περιπτώσει. Ναι. Είχαμε μια οικονομία η οποία ε, υπολειτουργούσε, η, η ανάπτυξη μα ήταν υπό τετραπλάσια του Ευρωπαϊκού μεσοόρου και τώρα είναι τετραπλάσια και πενταπλάσια του Ευρωπαϊκού Μεσουόρου. Όμως ε, Υπάρχει ακόμα και σε μέσο, σε επίπεδο μέσου όρων, τα πράγματα δεν είναι άσχημα, ξαναλέω και ε, οι δείκτες τη στόχιας και οι δείκτες τη ανισότητα δεν ε, πηγαίνουν στο χειρότερο, αλλά οι δείκτες είναι δείκτες μέσου όρου. Υπάρχουν πολλά mm -hmm. ε, μέρη της ε, κοινωνίας μας, πο, πολλοί συμπολίτε μας, οι οποίοι πραγματικά, όπως λέει και ο κύριος Σακελαρίδης, δεν νιώθουν αυτού του είδους την, την ανάπτυξη και καμιά φορά να σας πω και κάτι άλλο. Ε, δουλεύουν ή βρίσκονται σε και συγκρίνουν, Άρα και συγκρίνουν Είστε με στον τον κύριο του στον έκτο χρόνο, πότε Οχι. θα νιώσουν δηλαδή. Όχι, δεν, ε, δεν έχουμε αποτυχεί. Ξαναλέω ότι κατά την άποψή μου η, η Μέση και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Το νιώθει. Νιώθει την ανάπτυξη. Ναι. Οι 500.000 συμπολίτε μας, οι οποίοι ε, έχουν δουλειά ενώ ήταν άνεργοι, γιατί δημιουργήθηκαν 500.000 νέες θέσεις εργασία από το 19, ε, για αυτούς mm -hmm. η ζωή έχει αλλάξει ε, άρδιν. Mm -hmm. Το γεγονός ότι στη χώρα μας Πάντως... και Άρη, το Αν σώμα... παίρνει κάποιος 800 ευρώ και δίνει 400 ενίκιο, είναι θέση εργασίας. Πριν 800 ευρώ, Αν 850. παίρνει Λέω. Πήρε Αν πήρε το 0. Καλά, εντάξει, εκεί είναι να πηδήξει τα κάγκελα. Αλλά σκεφτείτε και το άλλο. Παίρνει 850. Να πάει να βρει ένα νίκη που είναι 400. Να πάει και στο σούπερ μάρκετ. Ε, η χαρά του του κόπηκε <σχερ> από πέριε, την ώρα που έπαιρνε η εργασία. Και τα υπόλοιπα ιδέα. Αλλά να συγκρίνουμε όμω το εξή. Να πούμε ότι. Πάντω είναι πολύ χαμηλά ο πει. Δηλαδή, τη μία επαναλαμβάνω του αγωνό για τη Βουλγαρία. Την άλλη λέμε καλύτερο 800 κοντοστάρικα από 0. Τρία μνημόνια μετά μα φτάνει αυτό. Γιατί βολευόμαστε αυτό. Ε, δεν ε, δεν, δεν μπορεί από το 75% που πήγαμε να πέσει στο 60% του μέσου όρου του, του εισοδήματο με όρου ε, αγοραστική mm -hmm. δύναμη και τώρα να είσαι στο 67%. Έχει έχεις δρόμο ακόμα να φτάσεις εκεί που βρισκόσουν. Δεν έχουν κλείσει όλες οι πληγές. Αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτό μαγικά από τη μια μέρα στην άλλη και δεν θα έρθουμε εμείς τουλάχιστον να το αποσχεθούμε αυτό. Εάν κάποιο από τους συνομιλητές <laughs> του πάνελ μπορεί να μας πει ότι mm -hmm. θα έρθει και σε ένα χρόνο θα εξαφανιστεί ακρίβεια και τα λοιπά, ε, ας μας το πει και ας κρυθεί Για από τον ελληνικό λαό. Μου επιτρέπετε μια παρατήρηση. Γιατί ε, το ακούω αυτό που λέτε και το ακούω πολλές φορές αυτό το επιχείρημα. Η κυβέρνησή σας είχε μια δυνατότητα που καμία άλλη κυβέρνηση από... Εγώ θα έλεγα την ένταξη στην Ευρωζώνη ακόμη δεν την είχε. Είχατε τέσσερα χρόνια, τρία, τρισήμιση χρόνια περίπου ενεργοποιήθηκε η ρήτρα διαφυγής από το σύμφωνο σταθερότητας. Δηλαδή δεν είχατε να αντιμετωπίσετε τους δημοσιονομικούς περιορισμούς του 3% Αυτό έλλειμμα. Αυτό είναι για καλό. Είχατε τη δυνατότητα. Δι... Διότι, διότι είχαμε, Δι... είχαμε να... ανάγκη να, να, να στηρίξουμε τον κάθε εργαζόμενο Αυτόχρονα... που δεν δούλευε και έπρεπε να τον πληρώνει τον κόσμο. Να συνεχίζω Ταυτόχρονα είχατε το Ταμείο Ανάκαμψη. Είχατε εξαιρετική, ενίσχυση, εξαιρετική ενίσχυση ε, για τις δαπάνες, για την πανδημία. Δηλαδή είστε μια κυβέρνηση η οποία είχε χρηματοδοτική δυνατότητα και χρηματοδοτικά όπλα, να μην μιλήσω για την ΕΚΟΤΟΥ ε, και το έτσι, το έτσι, τραπεζικό έτσι, τομέα, έτσι. τον τραπεζικό τομέα, τον ΕΣΠΑ, τον κρατικό περιπολογισμό. Δηλαδή είχατε να διαχειριστείτε πολύ σημαντικά Κυρίες κονδύλια για, μια να μια να για να μπορέσετε να αντιστρέψετε το είναι χαμένο μίχος. αυτό έδαφο. Όχι. Και δυστυχώ δεν τα καταφέρατε. Να έχουμε αποτέλεσμα Λάθημα. και να χαθεί αυτή η ευκαιρία και να δημιουργηθούν επιπλέον, να αναπαραχθούν αυτέ οι τρευλώσει. Να το πούμε ξεκάθαρα. Το περιθώριο που υπήρχε στην αρχή τη κρίση, διότι αυτό που ε, αποκρύπτεται είναι ότι το, το δημοσιονομικό περιθώριο που υπήρξε, το οποίο με τη χαλαρότητα των κανόνων και το ταμείο Ανάκαψης που υπάρχει, <laughs> δεν είναι στου ίδιου χρόνου. Το μεν χαλαρό πλαίσιο είναι στην αρχή της κρίσης, ακριβώς γιατί είμαστε υποχρεωμένοι και δεν έχουμε κανένα περιθώριο προς το που θα πάμε, πρέπει να στηρίξουμε τον κάθε εργαζόμενο, θυμίζω, το 2021, ο οποίος πληρωνόταν από το κράτος για να μην δουλεύει, διότι δεν μπορούσε η υγειονομικά να δουλέψει, ε, έπρεπε να στηρίξουμε την κάθε μικρομεσαία και, τη, και μεσαία επιχείρηση με ε, τι επιστρεπτέ προκαταβολέ και όλα τα πίσω, υπόλοιπα. Θα του Μια στιγμή λίγο. Ακριβώ ε. αυτό ε, ήρθε από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή είχε ημερομηνία λήξη αυτό το περιθώριο. Ε, Του τα δώσατε και τα πήρατε για... τώρα. Φυσικά. Ε, και... ε, εντάξει, μία ή άλλη είναι. Συγγνώμη, επιστρεπταία. Για να μήλετε Κύριε Μαργαρίτη, δεν δε. 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 είναι, είναι μία λέξη. Αλλά δεν είναι μία λέξη. Δεν τα και όλα. Αλλά αφού τα πήρατε πίσω. Τα δώσαμε, συγγνώμη. Όταν στην επιστρεπτέα το 1 τρίτο δεν ήταν επιστρεπταία και δόθηκε. Εκεί είμαστε η μόνη χώρα που έγινε επιδότηση. Και τα υπόλοιπα 2 τρίτα δίνονται με 90 δόσει. Αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο όταν τα πήρε σε Φάμπαξ ε, με, Γιάν... Γιάν... με, πολύ, με Γιάν... πολύ καλύτερους όρους σταφύες. Είναι Γιάννης και Γιάννακης, το okay. 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 Δεν είναι έτσι. Γιάννης και Γιάννακης. Είναι πολύ συγκεκριμένοι όροι. Άρα, ε, ε, άρα, από τη μία μεριά ε, είχαμε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο το οποίο mm. αναγκαστικά σήμερα ζούμε το ότι το πλαίσιο αυτό πρέπει να επιστρέψει στην κανονικότητά του και δημιουργούνται μάλιστα και νέοι αυστηρότεροι και πιο δύσκολοι δημοσιονομικοί κανόνε από τη μία μεριά. Το δεύτερο, βέβαια, που αποκρύπτεται είναι το Ταμείο Ανάκαμψη δεν ήρθε από τον ουρανό. Έγινε διαπραγμάτευση, παλέψαμε. Ο Πρωθυπουργό ήταν ένα από αυτού του κάποιου λιγότερου Πρωθυπουργού, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι το συνδιαμόρφωσαν. Η χώρα μα πήρε μετά από αυτή τη διαπραγμάτευση τη μεγαλύτερο κομμάτι τη πίτα ω ποσοστό του ΑΕΠ. Que Ε, το Ταμείο Ανάκαμψη είμαστε από τι πρώτε χώρε σε απορροφητικότητα. Τώρα, εσεί μεταφράζετε αυτή την απορροφητικότητα σε διάφορα συνωμοσιολογικά περί ομάδα κλειστή του Μαξίμου ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ αυτά θα τα προσπεράσω, δεν θα, δεν θα μπω καν σε αυτή την, την κουβέντα. Εμένα με νοιάζει τα χρήματα αυτά να καταλήγουν σε έργα, διότι αυτά τα χρήματα είναι τελικά έργα. Είναι ε, το, το σπίτι μου, οι ανακαινήσει, οι αλλαγέ των συσκευών, είναι ε, η στήριξη των βρεφονιπιακών σταθμών που σήμερα με τα βάουτσαρ επεκτείνονται και θα συνεχιστούν και το 25 όπως ε, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργό, είναι μια σειρά από κοινωνικέ και mm -hmm. οικονομικές φύσεις πολιτικές οι οποίες στηρίζουν το μικρομεσαίο, στηρίζουν τον άνεργο, στηρίζουν τον εργαζόμενο στηρίζουν όλους τους πολίτες για να μπορούμε να είμαστε σε ένα σημείο να ε, δώσει η ίδια οικονομία τι αυξήσει που χρειάζονται. Το γεγονό τελικά ότι σε επίπεδο μέσων όρων ξαναλέω γιατί δεν παραγνωρίζω ότι υπάρχουν ε, θύλακε οι οποίοι δεν το έχουν βιώσει, αλλά σε επίπεδο ναι. μέσων όρων. Και ο κατώτατο μισός έχει αυξηθεί παραπάνω από το συνολικό πληθωρισμό του από το 19 και έω τώρα. Και ο μέσο μισό έχει κάνει το ίδιο. Όχι πολύ παραπάνω, αλλά λίγο παραπάνω και ο μέσο μισό. Και το γεγονό ότι ο πληθωρισμό μα και στα τρόφιμα, αλλά και συνολικά είναι χαμηλότερο από το μέσο όρο των Ευρωπαϊκών, εν πάση περιπτώσει κάτι σημαίνει ότι και αυτή η κυβέρνηση έχει πετύχει πέντε πράγματα. Κύριε εγώ έχω να πω ότι η κυβέρνηση αυτή διανύει τη δεύτερη θητεία τη. Mm -hmm. Μην κάνουμε τώρα ότι τώρα ξεκινήσανε και τα βρήκαν όλα ρημαντιό. Μακριά λοιπόν. από μένα αυτή η <laughs> τέτοια. Λοιπόν. Δεν είπα. Προφάνω <laughs> να αναγνωρίσω. Από το 19. Είναι η κυβέρνηση που δεν δικαιούται να λέει ότι παρέλαβε καμία υγεία. Λοιπόν, από την προηγούμενη, πώ είναι η ίδια. Όπως... <laughs> λοιπόν, <laughs> Εννοώ από την πρώτη του νίκη, από το 19. <laughs> <laughs> βρήκαν γεμάτα ταμεία με αυτή την έννοια. Λοιπόν. Ε, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι διαχειρίζονται, είναι γεγονό το Ταμείο Ανάκαμψη 35 δι, το ΕΣΠΑ 35 δι. Έχουν πακτολό χρημάτων να διαχειριστούν. Πώ θα διαχειρίζονται αυτά και ποιο ήταν ο σκοπό mm. του. Το Ταμείο Ανάκαμψη που ήταν η στήριξη τη μικρή και τη μεσαία επιχειρηματικότητα, μόνο εκεί δεν πάει. Εάν δείτε, δεν έχουμε να κάνουμε μια εκπομπή, κύριε Μαλιγκόνη, για το Ταμείο Ανάκαμψη, Άρθει και ο κ. Θεοχάρη. Αν δείτε στον τομέα τη υγεία που πάνε mm. τα λεφτά, θα φρίξετε. Ή θα έχετε εύλογες απορίες. Αν δείτε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο στα Χανιά, παίρνει ένα ποσό. Ναι. Μα έχουμε 2.000 ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, γιατί ένα στα Χανιά παίρνει. Άλλα να δείτε με, δανειοδ... με δάνεια τα οποία έχουν μηδενικό σχεδόν επιτόκιο, mm -hmm. ε, ιδιωτικά κέντρα κτλ. Θέλω να πω ότι πάλι είναι στόχο προσιλωμένη στην εξυπηρέτηση του μεγάλου κεφαλαίου, κατά την κοινή έκφραση. Των μεγάλων ομήλων κερδοσκοπία τα οποία προστατεύουν σταθερά. Και αυτό το βλέπουμε πραγματούμενο στην ενέργεια, στα καύσιμα, σε όλου αυτού. Διότι έχουμε για δεύτερη συνεχή θητεία τη κυβέρνηση, τετραετία, η οποία σταθερά αυξάνει τα κέρδη. Είδατε και τι τελευταίε ανακοινώσει. 30% αυξήθηκαν τα κέρδη τη Μοτορόιλ και μια άλλη εκεί πέρα στα κέρδη. Τα δύο δηληστήρια. Ναι, ναι, δύο, τα δύο δηληστήρια. Δύο. Λοιπόν. Έχουμε σταθερά αύξηση των κερδών τους που βαφτίζονται υπερκέρδη ή απρόσμενα κέρδη mm -hmm. και έχουμε μια ευτοχοποίηση του ελληνικού λαού. Η φτωχοποίηση. Φαίνεται. <στονίκαι> τα φορολόγησε. Με πόσο <στονίκαι> κύριε Θεοχάρη, τα φορολόγηση. 33%. 33, 33, 33, 33, 33 Ωραία. Κύριε Παναγιωτόπουλε τότε ε, σα ρωτώ το εξή και είναι κοινή ερώτηση και για τον κύριο Μαργαρίτη και για τον κύριο Σακελαρίδη. Παρακαλώ. Αφού περιγράψατε και οι τρει σα ε, τα πράγματα έτσι. Ε, μια ζωφερή εικόνα. Ε, και πλέον η κυβέρνηση βρίσκεται στον έκτο της χρόνο. Έτσι, δεν, προφανώς και τις ε, καταλογίζουν οι πολίτες πράγματα. Γιατί δεν σας ακούνε οι πολίτες. Αυτή είναι μία άλλη τώρα παράμετρος. Στο πόσο μας ακούν οι πολίτες, mm -hmm. πόσο μας ακούν οι πολίτες. Ενώ με βάση πόσο... τι έγινε στις ευρωεκλογέ, με βάση τι βλέπουμε στις δημοσκοπίες, αυτό είναι, δεν σας ακούνε. Συμφωνώ, έτσι. συμφωνώ. Σε αυτό, δεν, δεν ερμηνεία να... έχετε. Ερμηνεία... Έχουμε και πολιτική και κομματική και κοινωνική. Η πολιτική αυτή της επικοινωνία, mm -hmm. η πολιτική αυτή διεμβόλησης των εργασιακών σχέσεων, των ε, συλλογικών συμβάσεων, ε, τη στοχοθέτηση τη κοινωνία. Μην νομίζετε ότι η φτωχοποίηση τη κοινωνία φέρνει ρίζοσπαστικοποίηση τη κοινωνία απέναντία ο, λαό λαός είναι χαμένος σήμερα στην κυριολεξία και απογοητευμένος. Mm -hmm. Και γιατί, γιατί έρχεται, έρχονται οι απανοτές κρίσεις, μνημονιακές και άλλες οικονομικές, έρχεται mm -hmm. η υγειονομική κρίση και έρχεται αυτή η πολιτική η οποία... Καταλήγει σε αυτό που σα λέω. Mm -hmm. Δημιουργεί υπερκέρδη έχω ορισμένου τον ελληνικό mm -hmm. λαό. Απογοητεύεται Σαφής. ο κόσμο. Απομακρύνεται ο κόσμο από την πολιτική mm -hmm. Χώρια τώρα τα εσωτερικά των κομμάτων και η διαμόρφωση μιας ε, άλλης εναλλακτικής κυβερνητικής πλέον πρότασης που θα δίνει ελπίδα και προοπτική από την προοδευτική δημοκρατία και αριστερή σκοπιά. Φαντάζομαι εννοείται ότι με την εικόνα που εκπέμπει ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν περισσότερους λόγους να απογοητεύουν. Και αυτό λέτες. συμβάλλει και βεβαίως. Mm -hmm. ε, δεν κρύβεται. Ε και του Πασόκ και τη Νέας Αριστεράς και όλου του λεγόμενου προοδευτικού mm -hmm. αριστερού τόξου. Ε, κύριε Μαργαρίτη, εσείς όχι, έχετε Δημοκρατίας. ερμηνεία ε, γι' αυτό. Δεν και το... επίση αυτό που λέτε, που βάζετε ω προμετωπίδα, το να φύγει η κυβέρνηση, θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, το μεγάλο κίνητρο διακύβευμα, δεν ξέρω πού είναι και τη Μόδα η λέξη τα τελευταία χρόνια, για να κάτσετε όλοι σε ένα τραπέζι και να βρείτε το παραπέρα. Ας πω. Για να κλείσουμε το πρώτο κομμάτι, σε αυτό που είπε ο κ. θα πω ένα παράδειγμα και θα απαντήσω αμέσω στην ερώτησή σα. Ένα μόνο παράδειγμα, το οποίο νομίζω το καταλαβαίνει ο μέσο πολίτη. Σύμφωνα με τι εκτιμήσει, το 2024 οι τράπεζε βγάλαν 4,5 δι κέρδη και από τι προμήθειε των συναλλαγών περίπου 1,5 εκατομμύριο. Δηλαδή από τι συναλλαγέ που κάνει ο κάθε πολίτη με το ATM, 1,5 δι. Δι, ναι. Με φραγκοδί, <συλίξε> φραγκοδί, φραγκοδί. <συλίξε> ναι, 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 λεπτά τα λεπτά. Τα λεπτά, τα λεπτά. Πα να πληρώσει δηλαδή, το τη ΔΕΗ, πάψου. Κάθε κάτω. συναλλαγή. Λοιπόν, κάθε συναλλαγή. <συλίξε> Λίπο, κάθε συναλλαγή. <συλίξε> και οι μεγαλοπαράγοντε των τραπεζών μετα... μοιραστήκαν μεταξύ του τα μπόνου. Υποχρεώθηκαν <συλ> να μειώσουν τι προμήθειε και να βγάλουν καινούργια πακέτα. Κανένα, τίποτα, τίποτα ακόμα. Τίποτα. Εγώ προχ... το έχω πει και πήγα να πληρώσω την ΔΕΗ, δεν πήγα κατευθείαν. 060. 060 ΔΕΗ, να την πληρώσω από το Ιντερνετ Δεν πήγα κατευθείαν. Δεν μπορούσα να το σταματήσω. Εγώ προσωπικά, ξεκίνησα. Εγώ προσωπικά σήμερα διάλεξα πακέτο στη δικιά μου τράπεζα. Ωραία, σα λέω λοιπόν, λοιπόν. Εγώ λοιπόν σα λέω ότι με πίεση τη κυβέρνηση, ο Τάξε. ο Υπουργό Οικονομικών κ. Χατζηδάκη είπε, και... εάν δεν βγάλετε οι οικονομικά πακέτα για τι προμήθειε, όπω το κάναμε και οι με το, ε, με τις για τι προμήθειε με, με τι κάρτε για τι μικρέ συναλλαγέ μέχρι 10 ευρώ και νομοθετήσαμε. Γι' αυτό το πιστεύουν. Ε, κύριε σα παρακαλώ μια προσωπική χάρη να του πείτε, επειδή το κάνετε <laughs> πολύ πετυχημένο να μειώσουν και λίγο την ψαλίδα των επιτοκίων που είναι που είναι μεγαλύτερη. Που 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 λέει... Κάντε μου με αυτό σαν προσωπική Όσο χάρη, σα το, το ζητάω. Αυτή την ψαλίδα Αυτή την ψαλίδα ε, θα τη μειώσω. Ε, ε. Όσο αρχίσουν και νιώθουν ότι έχουν ανάγκη ε, από χρήματα αυτή τη στιγμή ε, η κυβέρνηση τι έκανε για να μπορέσει να μειωθεί αυτή η σαρίνα. Ε, μείωσε τη φορολογία και έδωσε κίνητρα στον κόσμο να πάρει τα χρήματά του από τις τράπεζες και να πάει σε έντοκα ή σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου που έχουν αυξημένες αποδόσεις. Mm -hmm. Και με αυτόν τον τρόπο να αρχίσουν να <coughs> νιώθουν και οι τράπεζες ότι κάτι πρέπει να κάνουν για Εντάξει, να Εντάξει, κρατήσουν τα θέματα των πολιτών. Για να πάρεις... Αν τα φύνουμε, για... ναι, ναι, ναι. ένα, ένα, λεπτό, δεν λεπτό, μας χρειάζονται. Για ναι. <σομίλου> να πάρεις έντοκα του ελληνικού δημοσίου, πρέπει να πάρεις ένα ποσό και πάνω. Δεν μπορεί να πας με 2-3 χιλιάρικα. Ναι. Θέλει από, αν θε, δεν κανω λάσο, από 8-9 χιλιάρες και πάνω. Λοιπόν, ένα αυτό, ένα αυτό. Άρα κάποιος, αν έχει οικονομήσει 5-6 χιλιάρικα στις τράπεζες, για 40. Δεύτερον, αυτά τα οποία λέτε, είναι, με συγχωρείτε, σαν να δίνει ψίχουλα σε κάποιον που πεινάει. Διότι οι τράπεζε. Με συγχωρείτε, κάνουν τρελό πάρτι. Εγώ θα καταλάβαινα να μου πείτε ότι πράγματι υπάρχει ένα θέμα με τι τράπεζε. Παίρνουμε μέτρα, αλλά λέει, κατάσταση, σαν... η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη. Τι λοιπόν, είπα, πήραμε Ωραία. μέτρα και ανταποκρίθηκαν. Πάω δεν, τώρα... Με συγχωρείτε. Θα ε, σαν... ξεκινήσει ε, να ανταποκρίνουμε. Αν θέλετε ε, να σαν... το πούμε Σεκίνησε έτσι, ξεκινήσει να ανταποκρίθηκα. Για ποιου πολίτε μιλάμε. Για Να σα πω κάτι. Για να το πω απλά τρώτε μεγάλο ξύλο από τα μέσα κοινωνική δικτύωση από του πολίτε. Καταλαβαίνετε ότι δεν πάει άλλο, γιατί εντάξει, δεν μπορεί κάθε συναλλαγή να σου το αίμα η τράπεζα. Μπαίνει μέσα, καλησπέρα, παπ, δώσε μου μισό ευρώ. Και αναγκάζεται να πάρετε κάποια ψυχουλάκια. Αλλά αυτό δεν αποτελεί λύση χοντρή για το μεγάλο πάρτι των τραπεζών. Απαντώ όμω στην ερώτηση του κυρίου Μελιγκόνη. Κύριε Μελιγκόνη, η εκτίμησή μου είναι εξή το να... Εγώ πιστεύω ότι και στο πασό κίνημα αλλαγή οι εκλογέ, οι εσωκοματικές πρέπει mm -hmm. να γίνουν με το κριτήριο να στηριχτούν οι επιλογέ, ώστε ο χώρο αυτό να πάρει την πρωτοβουλία για να απομακρύνει αυτή την κυβέρνηση στον χρόνο που ορίζει η θεσμική διαδικασία. Mm -hmm. Έτσι. Ε, λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να μετατραπούν οι εκλογέ στο πασό κίνημα αλλαγή σαν ένα μήνυμα του λαού τη κεντροαριστερά για ένα ισχυρό χωρέα τη Σοσιαλδημοκρατία που θα πάρει την πρωτοβουλία για να απομακρυνθεί αυτή η κυβέρνηση. Και δεύτερον, mm -hmm. πρέπει να αρθούν οι διάφορε δυσκολίε, προκειμένου να υπάρξει ένα κοινό βηματισμό τη δημοκρατική αντιπολίτευση, mm -hmm. για να έχει και αποτελεσματικότητα ο έλεγχο τη κυβέρνηση με του σημερινού κοινοβουλευτικού συσχετισμού. Θα φέρω και εδώ ένα παράδειγμα. Με αφορμή την πρόταση δυσπιστία, είδατε ότι δύο υπουργοί πήγανε θαυμάσια στο σπιτάκι του. Ναι. Και ξέρετε και πάρα πολύ καλά ότι και με την κοινή πρόταση που έγινε για τα ζητήματα των υποκλοπών, με τι παράλληλε διαδικασίε που κάναν όλα τα κόμματα τη αντιπολίτευση, έπεσε το, το καλοκαίρι και σταματήσαν τη διαδικασία και εκεί ασκήθηκαν με μέγιστε πιέσει. Κατά συνέπεια, είναι δύο οι απαντήσει που δίνω στην ερώτησή σα. Πρώτον, πρωτοβουλία του Πασό Κινήματο Αλλαγή και mm. τη Ελληνική Σοσιαλδημοκρατία να πάρει πάνω τη, με αφορμή και την εκλογή αρχηγού, την προσπάθεια για μια δημοκρατική ανατροπή τη κυβέρνηση. Ναι. Μέχρι να φτάσουμε την ημερομηνία των εκλογών, κοινό βηματισμό τη δημοκρατική αντιπολίτευση και να αρθούν οι λογικέ των κομματικών περιχαρακώσεων στο κοινοβουλευτικό επίπεδο. Και τρίτο, θα συμφωνήσω με τον κύριο Σαγελαρίδη, πρέπει τα συνδικάτα, τα νέα κοινωνικά κινήματα η κοινωνία των πολιτών να βρεθεί στο δρόμο. Αυτή η λέξη, η οποία παλιά mm -hmm. μπορεί να ακουγόταν λίγο παλιακή, σήμερα αποκτά μεγάλη σημασία γιατί είδατε τη μεγαλύτερη. Η πίεση, λοιπόν. Ακριβώ. Τη μεγαλύτερη πίεση που δέχεται καθημερινά mm -hmm. η κυβέρνηση είναι στην υπόθεση των τεμπών mm -hmm. και από του πλημμυρισμού mm -hmm. των mm -hmm. γονέων που τρέχουν και από τι μεγάλε διαδηλώσει. Και γι' αυτό στα τέμπη η κυβέρνηση δεν μπορεί να βγάζει γλώσσα τουλάχιστον. Εδώ ε, το θέμα είναι ότι δεν βγάζουν γλώσσα γενικώ. Έφτασε η κυρία Καριστιανού να έχει συνάντηση με την εσία. Γιατί ακόμη και η δημόσια τηλεόραση δεν έδειξε ε, αυτό τη σχέση τύπου η κυβέρνηση των συγγενών ναι, των θυμάτων. Αλλά θέλω να πω κύριε Μελιγκόνι ότι σε αυτό ναι. είναι υποπίεση. Όχι, ναι, και, απλώς και το αφήνουν και εδώ, και εδώ να υπάρχει. Στην αρχή της Δημοκρατίας, με ελάχιστη ναι. εξαιρέση, αυτό το mm -hmm. θέμα είναι προσεκτικά γιατί καταλαβαίνουν ότι είναι εκτεθειμένα. Άρα η, η κινητοποίηση της κοινωνίας είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Κύριε Σακελαρεύη. Ε, παρόλο που μπαίνω στον πειρασμό να συνεχίσω αυτή τη συζήτηση για τα οικονομικά, γιατί έχει και ενδιαφέρον και υπάρχουν και άπειρα θέματα τα οποία mm -hmm. μπορούμε να αναδείξουμε, νομίζω ότι και με αφορμή τη ΔΕΘ και την παρουσία και όλων των πολιτικών αρχηγών θα μα καναδοθεί και αυτή η ευκαιρία, θα έρθω αμέσω στο ερώτημά σα, γιατί είναι και το πιο κρίσιμο. Κοιτάξτε, προφανώ ζούμε μια κατάσταση πλήρου απαξίωση τη πολιτική, ε, απαξίωση για την οποία φταίνε τα πολιτικά υποκείμενα, φταίνε τα πολιτικά κόμματα, υπάρχουν πολύ σοβαρέ ευθύνε, νομίζω. Ε, η κρίση, η υπαρξιακή κρίση αυτή τη στιγμή στο κόμμα της αξιωματική αντιπολίτευσης mm -hmm. ε, δημιουργεί δυστυχώς κύματα τα οποία ε, χτυπάνε στην πραγματικότητα όλη την αριστερά και τον προοδευτικό ε, χώρο και εντείνουν αν θέλετε αυτήν την ε, απαξίωση. Για εμάς στη Νέα Αριστερά ο, το νήμα, ο μύτος για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτόν το λαβύρινθο αυτή mm -hmm. τη στιγμή είναι η στροφή στην κοινωνία. Και όταν λέω στροφή στην κοινωνία λέω τι ενεργέ δυνάμει τη κοινωνία, οι οποίε δίνουν τι μάχε σε συλλογικού χώρου εργασία, μέσα σε τοπικά κινήματα ε, και ούτω καθεξής. Θα ζωντανά αυτά τα τμήματα τη κοινωνία για να μπορέσουμε πραγματικά να γιοθούμε και να διαμορφωθούν πλειοψηφίε επί τη βάση πολιτικών ζητημάτων στο κοινωνικό επίπεδο. Από τη δική μα την πλευρά, επειδή έχουμε πάρει πρωτοβουλίε επανειλημμένα, όπως θυμάστε, η Νέα Αριστερά στο πλαίσιο τη δημιουργία πολιτικών μετώπων μέσα στο Κοινοβούλιο. Προφανώ θα συνεχίσουμε ε, σε αυτό το μονοπάτι, αλλά αυτό που έχει σημασία και το τονίζω είναι η δύναμη να προέλθει από τις κοινωνικές πλειοψηφίες που οφείλουμε να συμβάλλουμε στο να διαμορφωθούν για να μπορέσουν να διαμορφωθούν οι όροι της ανατροπής αυτής της πολιτικής. Λοιπόν, το ζήτημα, θα... συγγνώμη, ναι. είναι να δημιουργηθούν όροι ανατροπής της πολιτικής, όχι της κυβέρνησης και του κυρίου Μητσοτάκη απλώς. Δεν είναι το ζήτημα να ψάξουμε να βρούμε κάποιον άλλον ο οποίο θα εφαρμόζει μία πολιτική η οποία θα είναι παρεμφερή ενδεχομένω με πιο κοινωνικό και ευαίσθητο πρόσημο. Είναι να Αλλάξει αυτή η πολιτική που δημιουργεί όλα αυτά τα θέματα. Θα στρεβλά... δήματος. να υποβάλω μια δήμα. πιο απλή απάντηση σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα έτσι σε λίγα δευτερόλεπτα. Με δύο φράσεις, αν ναι, μπορεί ναι, να κλείσουμε. Εάν δούμε το τι κάνει η, η ακρίβεια ως mm -hmm. πρόβλημα, βλέπουμε ότι σε πολιτικό επίπεδο κονιορτοποιεί ε, κυβερνήσεις. Το βλέπουμε σε πολλαπλές εκλογικές αναμετρήσεις σε ευρωπαϊκές, θυμίζω, Γερμανία και Γαλλία. Ναι, ναι. ε, το βλέπουμε στη Μεγάλη Βρετανία, το είδαμε στις, στις εθνικές εκλογές της Γαλλίας, το είδαμε στις πρόσφατες ε, διπλές εκλογές στην ε, Θουρυγία και στην Σαξονία, ε, στη Γερμανία. Ε, το γεγονός ότι η κυβέρνηση ε, έχει ακόμα πολλά να κάνει, αλλά έχει πετύχει και μερικά πράγματα, είναι εν μέρη τουλάχιστον η απάντηση και σε αυτό το ερώτημα που θέσατε σε σχέση με την, ε, ε, πόσο μπορεί το μήνυμα τη αντιπολίτευση να περάσει στον, στον, κόσμο. Ευχαριστώ τον κύριο Χάρη Θεοχάρη από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Αντρέα Βαναγιοτόπουλο από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θόδωρο Μαργαρέτη από το Πασό Κίνημα Αλλαγή και τον κύριο Γαβρίλη Σαγκελαρίδη από την Αριστερά. Να είστε καλά, καλό σα βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε.